Ένας φίλος μου είπε κάποτε ότι από τις πιο δύσκολες στιγμές της μαθητικής του ηλικίας ήταν όταν αυτό μετατράπηκε σε αυτό. Okay, με την πρώτη ματιά είναι τρομακτικό, το ξέρω. Αλλά τι θα έκανες αν σου έλεγα ότι στην πραγματικότητα ο τρόπος λειτουργίας αυτού του alien είναι λογικός και αρκετά κατανοητός. Αρκεί να έχεις καλή διάθεση. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν την καρδιά, αυτό τον άγνωστο φασαριώζη συγκάτοικο που μας κρατάει ζωντανούς. Η καρδιά είναι ένα όργανο με μέγεθος όσο περίπου η γροθιά σου και βρίσκεται στο πρόστιο και κάτω μέρος του μεσοθωρακίου. Τριγύρω περιβάλλεται από το περικάρδιο, μια μεμβράνη που τη σταθεροποιεί στο μεσοθωράκιο, προσφέρει λίπανση ώστε να μειώνεται η τριβή με τα διπλανά όργανα καθώς η καρδιά χτυπάει και την προστατεύει από λοιμώξεις. Κάτι σαν bodyguard φαντάσου. Πιο μέσα έχουμε το μυοκάρδιο, το μυϊκό κομμάτι της καρδιάς, το οποίο εκτελεί την κίνηση των χτύπων και από το οποίο περνάνε τα ηλεκτρικά σήματα που δίνουν εντολή για την κίνηση αυτή. Τέλος, η εσωτερική στιβάδα λέγεται ενδοκάρδιο και αποτελείται από ένα κάλυμα ενδοθυλιακών κυττάρων που περιβάλλουν το εσωτερικό της καρδιάς. Η καρδιά τώρα αποτελείται από 4 κοιλότητες, 2 πάνω που ονομάζονται κόλποι και έχουν λεπτά τυχώματα και 2 κάτω που ονομάζονται κοιλίες με πιο χοντρά τυχώματα. Οι κόλποι με τις κοιλίες χωρίζονται με βαλβίδες, δηλαδή πορτούλες που ανοίγουν και κλείνουν όσο μη συσπάται και επιτρέπουν τη ροή του αίματος από πάνω προς τα κάτω. Η αριστερή κοιλία χωρίζεται από τον αριστερό κόλπο με τη μικροειδή βαλβίδα, ενώ η δεξιά κοιλία από το δεξί κόλπο με την τριγλόχινα. Μέσα στα δύο μεγάλα αγγεία, την αορτή και την πνευμονική αρτηρία, υπάρχει η αορτική και αντίστοιχα η πνευμονική βαλβίδα. Η αριστερή πλευρά της καρδιάς είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά καθαρού οξυγονωμένου αίματος από τους πνεύμονες στο σώμα. Το καθαρό αίμα μπαίνει με τη βοήθεια των πνευμονικών φλεβών στον αριστερό κόλπο. Τότε αυτό συσπάται και η μητροειδής βαλβίδα ανοίγει, οπότε το αίμα περνάει στην αριστερή κοιλία. Η κοιλία με τη σειρά της συσπάται και αυτή και στέλνει το αίμα στην αορτή, ανοίγοντας την αορτική βαλβίδα. Το αίμα φεύγει προς τον εγκέφαλο και την περιφέρεια. Όταν πια τροφοδοτήσει όλους τους ιστούς με οξυγόνο, γυρίζει πίσω στην καρδιά με το διοξίδιο του άνθρακα που έχει συλλέξει, μπαίνοντας στο δεξί κόλπο από την κάτω και άνω κύλη φλέβα. Ο κόλπος συσπάται, η τριγλόχινα ανοίγει και το αίμα μπαίνει στη δεξιά κοιλία. Μετά η κοιλία συσπάται και αυτή και στέλνει το αίμα στην πνευμονική αρτηρία, ανοίγοντας την πνευμονική βαλβίδα, ενώ αυτό καταλήγει στον πνεύμονα για να ανταλλάξει το διοξίδιο του άνθρακα με οξυγόνο και στη συνέχεια επιστρέφει πάλι στον αριστερό κόλπο. Εν συντομία λοιπόν, και για να συνδυάσουμε τις παραπάνω κινήσεις, θα πάρουμε ως αποτέλεσμα κάτι τέτοιο. Fun fact! Ο ήχος της καρδιάς που ξέρεις αποτελείται από 2 τμήματα και παράγεται από το κλείσιμο των βαλβίδων. Το πρώτο τμήμα παράγεται από τη μητροειδή και την τριγλόχινα, ενώ το δεύτερο από την αορτική και την πνευμονική βαλβίδα. Εύκολο? Ελπίζω πως ναι. Πάμε τώρα στα πιο περίπλοκα. Πώς ξέρει η καρδιά πώς να κινηθεί? Πώς ξέρουν οι κοιλίες και συσπώνται μετά τη σύσπαση των κόλπων και όχι ταυτόχρονα? Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι κάποιες μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να δίνουν ηλεκτρικά σήματα και μάλιστα χωρίς να υπάρχει εξωτερική πηγή διέγερσης. Ένα γκρουπ από αυτά τα εξειδικευμένα μυϊκά κύτταρα ονομάζεται φλεβοκόμβος και έχει το ρόλο βηματοδότη, κάτι σαν γεννήτρια δηλαδή. Ο φλεβοκόμβος βρίσκεται στο δεξί κόλπο, κάτω από την άνω κύλη φλέβα και δίνει ρυθμό για 60 με 100 παλμούς το λεπτό. Τα πρώτα τμήματα που παίρνουν το ηλεκτρικό σήμα είναι φυσικά οι δύο κόλποι, οπότε αναπόφευκτα είναι και τα πρώτα κομμάτια της καρδιάς που συστέλλονται. Προχωρώντας το σήμα προς τα κάτω, πριν φτάσει στις κοιλίες, συναντά μία ακόμα ομάδα ειδικών κυττάρων που ονομάζεται κολποκοιλιακός κόμβος και δουλειά του είναι να παριστάνει τον κόκκινο σηματοδότη. Επιβραδύνει δηλαδή το σήμα που έρχεται τρέχοντας προς τις κοιλίες, έτσι ώστε να μην συσταλούν την ίδια στιγμή με τους κόλπους, ενώ ταυτόχρονα εκτελεί και αυτός χρεβηματοδότη με ρυθμό 40 με 60 παλμούς το λεπτό. Έπειτα το σήμα συνεχίζει στο δεμάτιο του Χις, το οποίο συνδέει τους κόλπους με τις κοιλίες. Στη συνέχεια το δεμάτιο του Χις διακλαδίζεται σε δύο σκέλη μέσα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα, το δεξί και το αριστερό, για τη δεξιά και την αριστερή κοιλία αντίστοιχα. Τώρα το αριστερό σκέλος με τη σειρά του διακλαδίζεται στην αριστερή οπίσθια και αριστερή πρόσθεια δέσμη. Και είναι λογικό η αριστερή μεριά να έχει πιο πλούσιο ηλεκτρικό δίκτυο, αν σκεφτείς ότι η αριστερή κοιλία έχει πιο παχύ τείχωμα και επομένως μεγαλύτερη επιφάνεια να καλύψει ηλεκτρικά. Τέλος σειρά έχουν οι ίνες Purkinje, οι οποίες εκτείνονται σε όλο το κοιλιακό μυοκάρδιο και αποτελούν τον τρίτο βηματοδότη μας με ρυθμό 20 με 40 χτύπους το λεπτό. Τις πληροφορίες για την ηλεκτρική λειτουργία της καρδιάς εκμεταλλεύεται το καρδιογράφημα, μία μέθοδος με την οποία συλλέγουμε στοιχεία για την ταχύτητα και τον τρόπο μετάδοσης του σήματος και αναλόγως τις ερμηνεύουμε.
Αλλά αυτό είναι μια ιστορία για επόμενο επεισόδιο. Νομίζω αρκετά σε πονοκεφάλια σας σήμερα. Ελπίζω στο τέλος αυτού του βίντεο τα ερωτηματικά να μειώθηκαν και όχι να αυξήθηκαν κι άλλο. Θυμίζω ξανά ότι το βίντεο αυτό φτιάχτηκε μόνο για εκπαιδευτικό σκοπό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανένα τρόπο για ιατρική διάγνωση. Αν σου άρεσε το θέμα, κάνε like και share για περισσότερο Human Nature. Και όπως πάντα, stay tuned μέχρι το επόμενο επεισόδιο.